Το 49 είναι μια στιγμή όπου αυτή η ομάδα και εγώ ο ίδιος θεωρούμε τον εαυτό μας μαρξιστές. Τώρα? Εγώ όχι, το έχω γράψει από το 64 ότι σήμερα μπαίνει το δίλημα, είναι εξακολουθήσεις να είσαι μαρξιστής ή να είσαι επαναστάτης. Άρα τα δύο μαζί είναι ασυμβίβαστα, ας πούμε. Διότι ο μαρξισμός έχει γίνει κάτι τελείως διαφορετικό, είναι ένα νεκρό σώμα μιας ψευδοθεωρίας που δεν αναπτύσσεται και το οποίο κοινωνικά και ιστορικά λειτουργεί μόνο και μόνο σαν μια ιδεολογία, είτε για την νομιμοποίηση καθεστώτων εκμετάλλευσης και τρομοκρατίας όπως αυτά που υπάρχουν στις ανατολικές χώρες, είτε για την αναρρίχηση στην εξουσία ομάδων, οργανώσεων, κομμάτων σε υποανάπτυκτες χώρες κτλ. Αλλά παρόλα αυτά ο μαρξισμός παραμένει εδώ και 100 χρόνια στο προσκήνιο της, στη σκηνή της ιστορίας. Τι τον κάνει? Αυτό είναι το ζήτημα. Το πρώτο είναι ένα από τα ζητήματα, είναι ο Μάρξ ο ίδιος, δεν είναι έτσι? Ο Μάρξ ο ίδιος, ο οποίος είναι ένας φυσικά μεγάλος διανοητής και ο οποίος είναι ένας αντιφατικός διανοητής, αντινομικός αν μπορώ να πω. Δηλαδή από τη μια μεριά ασφαλώς προσφέρει ένα επαναστατικό στοιχείο στη σκέψη της κοινωνίας και της ιστορίας και από την άλλη μεριά μένει δέσμιος των ιδεών και των κατηγοριών του κόσμου μες τον οποίο έζησε και κυρίως του καπιταλιστικού κόσμου, βασικά του καπιταλιστικού κόσμου, και με αυτόν τον τρόπο παίζει το ρόλο του και αυτός σε όλο αυτό που θα ονομαστεί στη συνέχεια ο εκφυλισμός του οργανωμένου εργατικού κινήματος, των κομμάτων, είτε της Δευτέρας Διεθνούς, είτε της Τρίτης Διεθνούς, έτσι. Το επαναστατικό στοιχείο είναι ποιο? Το επαναστατικό στοιχείο είναι, κατά κάποιο τρόπο, αυτή η περίφημη 10η θέση για το Feuerbach, ότι ως τώρα οι φιλόσοφοι προσπάθησαν να ερμηνεύσουν τον κόσμο, το ζήτημα είναι να αλλάξει ο κόσμος. Φράση η οποία είναι πάρα πολύ, μπορεί να την κάνει κανείς κριτική, μπορεί να την τραβήξει όπου θέλει, είναι ασαφής, μπορεί να γράψει βιβλία πάνω της, αλλά η οποία λέει αυτό που θέλει να πει. Λέει δηλαδή ότι το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι να σωρεύουμε ερμηνείες επί ερμηνείες του κόσμου, αλλά να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε την πραγματική μας κατάσταση. Δηλαδή πιστεύετε ότι ο μαρξισμός σήμερα πια είναι ένα εργαλείο πεπερασμένο που δεν μπορεί να ερμηνεύσει τα πράγματα? Σήμερα ο μαρξισμός, αυτός ο οποίος υπάρχει ως πραγματικός μαρξισμός, όπως υπάρχει πραγματικός σοσιαλισμός, είναι έτσι, είναι ένα εργαλείο για κάτι τελείως άλλο. Είναι εργαλείο για τη συντήρηση, παραδείγμα, του ρωσικού καθεστώτος ή για την επέκτασή του ή για την εγκατάσταση αλλού καθεστώτων του ίδιου τύπου. Και όταν ο μαρξισμός δεν είναι κρατική ιδεολογία? Όταν ο μαρξισμός δεν είναι κρατική ιδεολογία, μένει μικρή αίρεση, μένει σέκτα όπως λένε, δεν είναι έτσι? Δηλαδή μένει υπόθεση 5, 10, 15 ανθρώπων, 20 ανθρώπων, οι οποίοι νομίζουν ότι αυτοί είναι οι μόνοι πραγματικοί, σωστοί, ορθόδοξοι μαρξιστές κτλ. Αυτό που νομίζετε το 49? Αυτό που νομίζαμε το 49, ασφαλώς. Και αυτό μπορεί να το πει κανείς. Το ζήτημα είναι ποια είναι η διαφορά. Εγώ νομίζω ότι η διαφορά είναι ότι άμα πιάσει κανείς όλα αυτά που έχουν γραφεί από όλες αυτές τις σέκτες, τις αιρέσεις, τις μικρές, θα δει ότι το έργο, όχι από την άποψη της πρακτικής ας πούμε μονάχα, αλλά από την άποψη των ιδεών, δηλαδή του αυτού που ονομάζω της διάβγασης της ιστορικής εποχής, της κοινωνίας, είναι μηδαμινό. Δηλαδή ότι οι τροτσκιστές εξακολουθούν και επαναλαμβάνουν τα ίδια και τα ίδια αυτά τα οποία λέγανε και το 38 κλπ. Και ότι αυτό το οποίο κάναμε εμείς στο σοσιαλισμό, η βαρβαρότητα, και αν μου επιτρέπετε να πω αυτό το οποίο έκανα εγώ, αλλάζει κάτι σε αυτή την κατάσταση, δηλαδή προσέφερε στοιχεία για μια διαφορετική κατανόηση του κόσμου μέσα στον οποίο ζούμε, για μια διαφορετική κατανόηση των σκοπών μιας κοινωνικής αλλαγής, των τρόπων μιας κοινωνικής αλλαγής και για μια διαφορετική κατανόηση του ιστορικού κόσμου. Επί παραδείγματι, προσέφερε μια, νομίζω, τελείως διαφορετική κατανόηση και του προβλήματος της γραφειοκρατίας και του προβλήματος του μοντέρνου καπιταλισμού. Δηλαδή είμαστε οι μόνοι, είμαι ίσως ο μόνος ο οποίος από το 59-60 είπαμε και είπα ότι το πρόβλημα στη σύγχρονη δυτική, ανεπτυγμένη καπιταλιστική κοινωνία δεν είναι το οικονομικό πρόβλημα. Δηλαδή δεν είναι το πρόβλημα της απακλίωσης του προλεταριάτου ή της σχετικής είτε απόλυτης, ότι το πρόβλημα είναι αλλού, το πρόβλημα είναι η ελευθερία των ανθρώπων
μέσα στην παραγωγή, το πρόβλημα είναι στην καθημερινή του ζωή, το πρόβλημα είναι στην οικογένεια, το πρόβλημα είναι στην εκπαίδευση κτλ. Κτλ. Ότι από αυτή την άποψη προσφέραμε μια βασική αναθεώρηση σχετικά με τους σκοπούς μιας δράσης, η οποία θέλει μια πραγματική κοινωνική αλλαγή. Ότι επίσης για τον ίδιο λόγο προσφέραμε μια κριτική, την οποία είχαν κάνει ήδη άλλοι πριν, αυτό είναι αμφισβήτητο, ήδη η Ρόζα Λούξεμπουργκ, αλλά την οποία νομίζω πήγαμε πολύ πιο μακριά, σχέσεως των οργανωμένων, ας πούμε, επαναστατών ή των ανθρώπων που θέλουν να δράσουν οργανωμένα με τον κόσμο, με τον λαό. Και αν μιλήσω τώρα πια καθαρά για το δικό μου προσωπικό έργο, πέρα από όλα αυτά, ασφαλώς, αυτό που εγώ θεωρώ μια καινούρια κατανόηση της ανθρώπινης κοινωνίας και της ανθρώπινης ιστορίας σαν δημιουργίες και όχι σαν υποκείμενοι σε αντίρρητους ιστορικούς νόμους, που ήταν η ιδέα του Μάρξ, αυτή η αντίρρητη ιστορική νόμη, και που εκφράζει στο Μάρξ την επιβίωση του καπιταλιστικού στοιχείου και πέρα από το καπιταλιστικό στοιχείο όλου αυτού του θεωρητικοκεντρικού στοιχείου, του σπεκουλαριστικού στοιχείου, το οποίο ιδιοκριτικάρισε και το οποίο κατ' ουσίαν ποτέ του δεν ξεπέρασε πραγματικά.